Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Απλούστευσης των Διαδικασιών, τον κύριο Γιώργο Γιοργαντά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιοργαντά. Γεια σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, από αύριο αποχαιρετούμε αυτά τα περίφημα SMS, τα οποία, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήταν αναγκαία, αλλά ήταν και μια μορφή καταπίεσης για πολύ κόσμο που το έφερνε ως βάρος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς πριν μπούμε στα πιο σοβαρά ζητήματα είναι αν έχετε εικόνα του κατά πόσο είχαν μειωθεί αυτά τα SMS το τελευταίο διάστημα, που εμείς έχουμε τουλάχιστον την αίσθηση ότι είχε ατονίσει κατά πολύ αυτό το μέτρο. Δεν είχε ατονίσει κατά πολύ αυτό το μέτρο, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο προσέφερε, νομίζω, όλο αυτό το διάστημα το οποίο λειτουργήσε έτσι, καλές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα σε έναν κόσμο να μπορεί με την αποστολή αυτού του SMS να... Δηλαδή η πλειοψηφία εξακολουθούσε να στέλνει SMS μέχρι και αυτές τις μέρες. Αυτοί που είχαν συνηθίσει, γιατί είναι και μια συνήθεια. Εγώ στέλνω ακόμα και σήμερα πάντως. Μου φαίνεται το στέλνω και μετά, αφού σταματήσει. Είναι πολύ θετικό το ότι συνέχιζαν πολύ, δεν είχα αυτή την αίσθηση. Συνέχιζαν πολύ. Υπήρξε μια μικρή σχετικά μείωση, αλλά συνέχιζαν πολύ να στέλνουν, οι οποίοι είναι συμμορφούμενοι στο πλαίσιο του που είχε δημιουργηθεί. Μην θέλουν να τα κουβαλάνε το έγχαρτα, έτσι, έγχαρτο τη βεβαίωση για την μετακίνησή τους. Είχαν επιλέξει αυτόν τον τρόπο και εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή αλλάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο ρόλος αυτός πλέον δεν μπορεί να υπηρετηθεί άλλο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά να ξέρετε ότι μέχρι και σήμερα υπήρχε μεγάλος αριθμός υποτών μας ο οποίος έστελνε το SMS. Μακάρι, γιατί αυτός που έστελνε μέχρι και σήμερα το SMS θα συνεχίσει να ακολουθεί τα μέτρα προστασίας του και μετά, θέλω να πω, θα φορά τη μάσκα, θα προσέχει λίγο παραπάνω. Ακριβώς, σωστά το λέτε, να γίνει συνείδηση σε όλους ότι δεν έχουμε τη λήξη του συναγερμού, θα μου επιτραπεί η έκφραση, απλά έχουμε πλέον ένα άλλο πλαίσιο ρυθμιστικό, έχουμε άλλους κανόνες και αυτοί τους οποίους αναφέρατε σε σχέση με τα ατομικά μέσα και με τη συμμόρφωση του καθενός μας είναι τα βασικότερα όλα. Και βεβαίως όλοι μας να τρέξουμε όσο γρηγορότερα μας επιτρέπεται να κάνουμε τον εμβολιασμό. Βέβαια, τώρα φεύγει το SMS, αλλά έρχεται το self-test, το οποίο από ό,τι κατάλαβα από τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, γίνεται πια το εργαλείο για τη μετακίνηση στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, δηλαδή στην νησιωτική χώρα, που το καλοκαίρι έχουμε τις περισσότερες μετακινήσεις. Και η απορία που έχω, κύριε Γιοργαντά, είναι καλά αυτός που είναι δικαιούχος self-test, δηλαδή είναι εκπαιδευτικός, είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι εργαζόμενος στο λιανεμπόριο και μπορεί να το προμηθευτεί, να το κάνει, όταν είναι αρνητικό να το δηλώσει στην πλατφόρμα και από εκεί να έχει ένα διαβατήριο, ας το πούμε έτσι, για να πάει σε ένα νησί. Αυτός που δεν μπορεί, τι κάνει? Κοιτάξτε, πρώτον νομίζω ότι στην παράμετρο αυτή πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη υπάρχουν 1.400.000 περίπου συμπολίτες μας που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλο νούμερο, ένα νούμερο που μας κατατάσσει μάλιστα σε πολύ υψηλή θέση, στην 8η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον πληθυσμό μας και με τον αριθμό αυτών των οποίων καταφέραμε. Και όλοι αυτοί καταλαβαίνετε ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά μόνο να επιδεικνύουν. Από αυτούς πόσοι έχουν, για να έχουν κλείσει, πρέπει να έχουν κλείσει 14 μέρες. Εγώ είμαι και τις δύο εμβολιασμένος, αλλά δεν μπορώ να πάω. Το οποίο θεωρώ υπερβολικό. Να σας πω κάτι που ίσως σας εντυπωσιάσει και νομίζω ότι δείχνει ακριβώς και την αγωνία του κόσμου για να μπορέσει να διασφαλίσει την γρήγορη μετακίνησή του. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε μέσα από το gov.gr, γιατί αυτήν την βεβαίωση του εμβολιασμού, όπως τη λέμε, μπορείς είτε να την εκδώσεις από το gov.gr είτε να πας σε ένα ΚΕΠ και να σου την εκδώσουν. Μέχρι σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί 663.000 τέτοιες βεβαιώσεις, που σημαίνει ότι περίπου το 50% αυτών που εμβολιάστηκαν πήγαν και την εξέδωσαν και την έχουν στα χέρια τους. Και θα μπορέσουν με τη συμπλήρωση των 14 μέρων, οι πολυεσότεροι την έχουν συμπληρώσει, έχουν συμπληρώσει 14 μέρες, θα μπορούν με βάση τα νέα μέτρα να μετακινηθούν ελεύθερα προς όπου θέλουν. Μάλιστα. Πάντως θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον το βρίσκω λίγο υπερβολικό να βασίζει στα self-test, τα οποία μπορεί να είναι τελείως ψεύτικα. Δηλαδή να πω ότι έκανα το self-test και να μην κάνω ποτέ, και απλώς να μπω μέσα στην εφαρμογή και να πω ότι το έκανα, και να μην δίνεται σε αυτόν που έχει κάνει δύο, ας πούμε, δόσεις, αλλά δεν έχουν περάσει 14 μέρες, το δικαίωμα να περάσει στο νησί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί λένε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
ξεκινάει μετά τις 14 ημέρες και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η πρόβληση των 14 ημερών. Τώρα, σε σχέση με το self-test, να πω το εξής. Σίγουρα είναι στην συνείδηση του καθενός το πώς τελικά θα δηλώσει, μάλλον πώς θα υλοποιήσει και θα δηλώσει αυτή τη διαδικασία, αυτή τη δυνατότητα που του δίνεται. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία όμως των ανθρώπων, ακριβώς επειδή είναι ένα μέτρο που είσαι πρώτα αυτοπροστασίας, μετά προστασίας των οικείων του, δεν έχει κανένα λόγο να δηλώσει κάτι ψευδός για να μετακινηθεί, όταν μπορεί με τη μετακίνησή του αυτό και πηγαίνοντας σε δικά του πρόσωπα, τελικά να του δημιουργήσει ζήτημα στην υγεία του. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πραγματικά στα self-test θα δηλώνει αυτό που είναι το αποτέλεσμα όπως το κάνει, και νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή μια τέτοια εικόνα έχουμε και μια τέτοια κουλτούρα αρχίζει και δημιουργείται. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτό το πιστοποιητικό του εμβολιασμού των 14 ημερών έστω, πότε θα αρχίσει πια να λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό? Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας ρωτήσω. Και δεύτερον, είχα ακούσει ότι αυτό κάποια στιγμή θα μετατραπεί σε εφαρμογή στο κινητό και θα το έχουμε ηλεκτρονικά υποθηκευμένο, όπως έχουμε το boarding pass για να μπούμε στο αεροπλάνο. Κοιτάξτε, πρώτον, αυτή τη στιγμή που ισχύει για τις μετακινήσεις στη χώρα, θα αρχίσει να ισχύει για τις μετακινήσεις στη χώρα το αληθές, το επόμενο διάστημα. Μπορεί κάποιος, επειδή ακριβώς το παίρνει από το gov.gr, μπορεί να το έχει στο κινητό, το αποθηκευμένο και να το επιδεικνύει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τυπώνει μια τέτοια βεβαίωση και να την φέρει μαζί του. Τώρα, το επόμενο διάστημα νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ μακριά. Είχαν πει για αρχές Ιουνίου, ίσως είναι και λίγο νωρίτερα. Θα έχουμε τελικά την παρουσίαση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο πρέπει αυτόν τον καιρό γίνονται οι τεχνικές αυτές παρεμβάσεις και παραμετροποιήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να ισχύσει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε κάποιες άλλες σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται η εγκυρότητα και η γνησιότητα. Να μην μπορεί να πλαστογραφηθεί, δηλαδή, λέτε. Ακριβώς. Λοιπόν, και βεβαίως, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, θα περιέχει και τις τρεις περιπτώσεις οι οποίες έχουν αποφασιστεί, δηλαδή αυτόν που έχει εμβολιαστεί πλήρως, αυτόν που έχει νοσήσει και αυτόν που έχει κάνει ένα μοριακό τεστ, μάλλον 72 ώρες πριν από την ημερομηνία της μετακίνησής του. Οπότε, όταν θα γίνει αυτή η παρουσίαση, εκεί πέρα, μέσα σε αυτή την παρουσίαση που είναι ευρωπαϊκό, θα είναι μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς, θα υπάρχουν και τρόποι με τους οποίους θα υπάρχει απόλυτη διευκόλυνση στους πολίτες για να μπορούν να επιδεικνύουν το συγκεκριμένο επιστοποιητικό εμβολιασμού, που θα λειτουργεί ως μια fast lane για τις μετακινήσεις. Μάλιστα. Τώρα, άκουγα χθες τον κύριο Σκέρτσο στην παρουσίαση που έγινε το απόγευμα μαζί με τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι από τα self-test επιβεβαιώθηκαν ως θετικά περίπου 750 από τα 6.000 που είχαν βγει αρχικώς. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι αυτοί οι 750, αν δεν υπήρχαν τα self-test, θα είχαν πάει κανονικά στη δουλειά τους ή στο σχολείο και θα είχαν μεταδώσει. Όμως ρωτήθηκε από τη συνάδελφό μας τη Λουίζα Κροντήρη πότε το μέτρο θα γενικευθεί, διότι η αρχική εξαγγελία ήταν θα υπάρχει ένα διαθέσιμο self-test για κάθε Έλληνα. Έχετε εικόνα από ότι θα έχουμε τη διαθεσιμότητα έτσι ώστε αυτό το self-test να μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε από το φαρμακείο ή από οπουδήποτε αλλού? Κοιτάξτε, από δύο παραμέτρους εξαρτάται ακριβώς ο αριθμός, μάλλον η δυνατότητα αυτή του να προμηθεύσουμε ως δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας με τα self-test. Το ένα είναι βεβαίως με την διαθεσιμότητα, την οποία την επιδιώκουμε και έχουμε ξεκινήσει, μάλλον έχουμε 4-5 εκατομμύρια περίπου την εβδομάδα τα οποία προμηθευόμαστε, αλλά καταλαβαίνετε η προτεραιοποίηση η οποία έχει γίνει αφορά τους εκπαιδευτικούς και κάποιες άλλες κατηγορίες, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και κάποιες άλλες κατηγορίες. Μπορεί να γίνεται κατανοητό οι λόγοι για τους οποίους έχει γίνει αυτή η προτεραιοποίηση, και με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού πια έχει κάνει είτε και τα δύο είτε τη μία δόση του εμβολίου. Νομίζω ότι με αυτή την προτεραιοποίηση, με την κλιμάκωση μάλλον αυτή, σε επαγγελματικές ομάδες οι οποίες έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, είναι, γιατί ξέρουμε ότι η εστίαση έχει συμπεριληφθεί, το λιανεμπόριο έχει συμπεριληφθεί. Νομίζω ότι η επόμενη προτεραιότητα πρέπει να είναι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό και τις μεταφορές. Οπότε το αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτές τις επαγγελματικές ομάδες
δεν υπάρχει δυστυχώς αυτή τη στιγμή η δυνατότητα της προμήθειας ακόμη περισσότερων self-test. Νομίζω όμως ότι ο ρυθμός είναι ικανοποιητικός, αλλά είναι σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή τα self-test ταυτόχρονα με τους εμβολιασμούς οι οποίοι πραγματοποιούνται. Οπότε κινούμενοι πάνω σε αυτή την προτεραιοποίηση και με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν για το άνοιγμα των εμπορικών δραστηριοτήτων, γιατί νομίζουμε ότι τις άλλες δραστηριότητες, τις εκπαιδευτικές, ενώ τις έχουμε καλύψει πλήρως, το επόμενο διάστημα θα έχουμε και στην περίληψη και άλλων ομάδων. Τελευταία ερώτηση. Αυτό τον μοναδικό αριθμό που περιμένουμε, πότε θα γίνει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα έχει ο καθένας πολίτης? Αφημί και άμκα μαζί που είναι. Ο μοναδικός αριθμός έχει ψηφιστεί και ήδη γίνονται εκείνες οι παρεμβάσεις στα συστήματα και στα μετρώα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η συνολική μετάπτωση η οποία θα γίνει στον ένα αυτό αριθμό εντός του 2022, γιατί τότε περιμένουμε μέχρι το πρώτο εξάμηνο, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, και την ταυτότητα η οποία θα συμπεριλάβει την ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία ψηφιακή θα περιέχει αυτόν τον μοναδικό αριθμό. Ακριβώς. Κύριε Γεωργαντά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλησπέρα.